Όλοι οι άλλοι πίσω στο TikTok. Και γι' αυτό έχω 300.000 views σε κάθε βίντεο. Γιατί είσαι γνωστή. Άρα είσαι σύμφωνο, εσύ είσαι αυτό. Γαμίστε. Εντάξει, ο Ροσπάνθηρα που είναι ενοχλητικό. Κορίλο, κορίλο. Τι είπαν από τη Σελίδα ότι είμαι. Χειρότερο κριτή ever. Όπα! 200 ευρώ έβγαλε. Ναι, μάλλον δεν έπρεπε να είμαι εδώ. Αυτά είναι πραγματικά masterclass YouTube εδώ πέρα. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, σε ένα διαφορετικό βίντεο. Είμαστε εδώ, στο YouTube Academia, στη σχολή YouTube. Σήμερα πραγματικά θα γραφτεί ιστορία στο ελληνικό YouTube. Δεν θα γραφτεί ιστορία. Σήμερα θα έχουμε 5 μαθητές, 5 νέους YouTubers και πάρα πολλούς παλιούς guest καθηγητές που θα έρθουν εδώ να αποδείξουν και να δείξουν στα μικρά παιδιά τα τσουτσουνάκια μας καλύτερα τι εστί ελληνικό YouTube. Όλοι θέλουν να λέγονται YouTubers, δεν είναι όλοι YouTubers, λίγοι είναι οι αληθινοί YouTubers. Εγώ θα κάνω τη γλάστρα. Επιτέλους, σε ένα βίντεο θα κάνω τη γλάστρα. Κάθε καθηγητής θα διδάσκει και μετά θα τους βάζει ένα challenge. Στο τέλος, ο κάθε καθηγητής θα βάζει και βαθμολογία. Όποιος μαθητής αποφοιτής από αυτή τη σχολή θα μπορεί να ονομάζεται YouTuber. Όλοι οι άλλοι πίσω στο TikTok. Λοιπόν, να υποδεχτούμε με χαρά και κέφι τον πρώτο μαθητή, τον Τσιόρα. Τσιόρας. Είσαι έτοιμος? Θα συνεχίσουμε. Δεύτερος μαθητής, ο Χρήστ. Στο YouTube λένε Χρήστ, με δύο ταφ. Χρήστ. Ποταπός. Δεν μπορεί να είμαστε φίλοι. Φίλοι. Για να δούμε. Πρέπει να κερδίσω εγώ, γιατί είμαι ο μόνος εδώ μέσα που είναι κανονικός YouTuber και είχε αρχίσει από την αρχή από το YouTube. Ξεκίνησα να βγάζω βίντεο με 0 subscribers. Για ένα χρόνο έβγαζα βίντεο με 800 subscribers και 1000 προβολές. Όλοι οι άλλοι εδώ πέρα ήταν γνωστοί από κάτι άλλο και μετά έγινε YouTuber, ήταν στο Instagram, ήταν στο TikTok και μετά έγινε YouTubers. Εγώ ήμουν ο μόνος που ξεκίνησε από το YouTube και έκανε grind το YouTube χωρίς να τον βλέπουν πάρα πολύ. Για χρόνια μέχρι να φτάσω εδώ που είμαι. Τρίτος μαθητής, ο Ροζ Πάνθυρας. Ο Ροζ Πάνθυρας. Είμαι ο Ιάσονας και μόλις έσπασα την καρέκλα. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Το budget δεν είχε να φέρουμε άλλους. Ξέρω ότι το YouTube έχει λεφτά και είπαμε να βγάλουμε λεφτά. Πάμε, ρε μαλάκι, εσύ θα. Και έχει κάποιος από αυτούς τους δύο που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Και οι δύο. Επόμενη, η Up in the High. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε. Αλεξία και το κανάλι μου στο YouTube είναι το Up in the Hype. Μόνο 2,5 ώρες καθυστερημένη. Ήρθε ρήμα. Και έβαλες χρηματίρι αντί για 8 το πρωί, 8 το βράδυ. 9,5 ώρα το πρωί ο άλλος μας καλεί για βίντεο. Ο μαλάκας. Και τελευταία, η modern Cinderella. Η μάνα μας. Είμαι Cinderella, τελεία. Συγγνώμη, YouTuber δεν είπες ότι φέρνεις εδώ πέρα. Τι την έπαιρες. Αγόρι μου, δούλωσε εδώ. Αρχικά γιατί με έχετε βάλει τελευταία, εφόσον θα βγω πρώτη. Τελευταία και χειρότερη. Είσαι τελευταία και πρώτη. Modern Cinderella... ξυνήλο. Ευχαριστούμε, Cinderella, που ήρθες για να δώσεις views στο βίντεο του Fipster. Ευχαριστούμε. Όπως ήρθε και στο δικό σου. Δεν βλέπω YouTube. Δεν έχω κάποιο όνειρο για το κανάλι μου. Πιστεύεις ότι έχεις πιθανότητες να βγεις η top μαθήτρια σήμερα? Όχι, δεν έχω. Θα βγω. Ποιον καθηγητή δεν ξέρεις καθόλου από αυτούς που θα έρθουνε? Τον Nerzgul. Nerzgul. Αυτό δεν το γνωρίζω. Υπάρχει εσείς κάποιος καθηγητής που δεν ξέρετε ότι... Δεν τους ξέρω όλους. Το special guest. Θα έχουμε special guest. Δεν θα πρέπει να είναι ένας top YouTuber. Special guest, ποιος είναι? Αν έκανες fuck, marry, kill σε αυτούς τους τρεις, τι θα έκανες? Γιατί? Kill και τους τρεις. Και με αυτή την πολύ ωραία διάθεση που έχουμε όλοι, είμαστε έτοιμοι. Πώς είναι, από ποιο προφίλ με παίρνετε? Τι έχεις να πεις εσύ για τη Modern Cinderella? Πιστεύω θα προσπαθεί να κεντρήσει την προσοχή και να εστιάσει τις κάμερες πάνω της. Πώς είναι, από ποιο προφίλ με παίρνετε? Δεν θα ήθελα να είναι εδώ. Ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός? Η Cinderella είναι η πιο αντιπαθητική. Η Cinderella.
Σιντερέλα μαμά. Εγώ έχω ανεβάσει 3 βίντεο, αλλά τα views μου είναι όσο έχουν όλοι αυτοί μαζεμένοι. Σιγά! Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Πάτα εδώ πέρα Χρής, η πρώτη μου πιο ενοχλητική. Λοιπόν, μπαίνουμε στο προφίλ του Χρής στο YouTube. Πατάμε εδώ που λέει δημοφιλή. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Πρώτο βίντεο 900.000 μόντερ Σιντερέλα. Ευχαριστώ πολύ τα φιλιά μου. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους μπαμπάδες του ελληνικού YouTube, τους πραγματικούς θείους του ελληνικού YouTube, τους πυλώνες, τους στυλοβάτες του ελληνικού YouTube, το Τζέρεμι. Λοιπόν, με λένε Τζέρεμι, αυτό είναι το κανονικό μου όνομα, μόνο Τζέρεμι. Είναι η παιδική μου ηλικία, ο Τζέρεμι. Ξεκίνησα το 2012. Και τον Κώστα Μαλιάτη! Με λένε Κώστα Μαλιάτσι, το πρώτο βίντεο έγινε το 2010. Καλώς είστε! Τι είπατε? Τι είπαν τα πιτσιρίκια ότι είμαι θείος. Κλασικοί boomers. Ξέρετε πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα, αρκολόπεδα. Τι έγινε, καλά είστε? Γνωρίζετε τα παιδιά? Α, αυτοί εκεί είναι μαθητές. Όχι, πρώτη φορά τους είδα όλους. Τα παιδιά έχουν έρθει να διδάξουν μοντελ, κωμωδία. Όπως αυτή που έκανε τώρα ο Φίλιππ. Ναι, μπράβο. Ελπίζω να είναι καλύτερη. Ναι, trust me. Γενικά, ρε παιδί μου, επειδή φαντάζομαι ότι δεν ασχολείστε όλοι με κωμωδία, χρειάζεται το χιούμορ γενικότερα και να υπάρχει έτσι μια αμεσότητα. Οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει γενικότερα στην πορεία σας στο YouTube. Αν κρίνω από τους άλλους καθηγητές που βλέπω εδώ πέρα, είμαστε μόνοι που μπορούμε να μιλήσουμε, να ξέρετε. Τώρα τι να λέμε, άμε γιάμι, γελάω. Αν πρέπει να βγάλω, ας πούμε, έτσι τον πιο αδύναμο κρίκο, θα βγάλω την άμε γιάμι Tube. Ακούστε τι γίνεται, όταν αποτύχουν όλα στο κανάλι σας, ναι, θα κάνετε κωμωδία. Τέλεια. Είναι το πιο εύκολο content να κάνετε, τύπου όταν πάνε όλα στραβά, και λες μαλάκα πέσαν τα views. Γι' αυτό κάνετε εσείς. Άμα βάλουμε τα συνολικά views που έχω εγώ, τα συνολικά views που έχει ο Τζέρεμι, μαζί και οι 5 δεν τα φτάνουνε. Όσα έχουν αυτοί τόσα χρόνια που κάνουν YouTube, έχω εγώ με 3 βίντεο. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Τώρα έχει σύνολο. Να τις βάλουμε έξω να τις μετρήσουμε. Λοιπόν. Ελπίζω να μην είστε εδώ πέρα μόνο για τα views, αλλά να σας ενδιαφέρει το content που θα παράξετε, να είναι κάπως ποιοτικό, έτσι δεν είναι? Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα views, γιατί έτσι και αλλιώς τα έχω. Θέλω να βάλεις αυτό το βίντεο. Άμα δεν ήμασταν εμείς μικρά τσουτσέκια, τώρα ξέρετε θα κάνατε τόμπολα, θα παίζατε. Λοιπόν, άκου, θα κάνουμε σήμερα, θα γράψουμε κάτι χωρίς πλάκα. Αρχικά κάθε δάσκαλος ψεύδει τον εαυτό του πρέπει να τραβήξει μια τζούρα. Κι εγώ θέλω, κι εγώ! Να γυρνάει! Ποιος δεν θα ήθελα να ήταν, ο Ρος Πάνθυρας. Λοιπόν, εσείς να μην μιλάτε αρχικά για να κάνουμε μάθημα. Λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε. Θα κάνουμε το πιο εύκολο κομμάτι της κωμωδίας που είναι observational comedy, κωμωδία παρατήρησης. Θα γράψουμε και θα κοιτάμε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε όλους. Ποιοι έχουν εδώ αδέρφια? Εγώ! Ωραία. Ποιος είναι το μικρό, ποιος εγώ. Είναι το μεγάλο? Εσύ μικρός. Μικρός. Όλοι μικροί. Ναι. Εσείς οι τρεις πηγαίνετε στο φούρνο να μας πάρετε ψωμί και γυρίζετε. Γελούσαμε με αυτά τα αστεία που ήταν για 5χρονα. Τότε γελούσαμε. Τώρα πλέον πού να γελάσουμε. Οπ, αστείο observation. Αλλά δεν που γελάσατε όλοι. Γιατί σε όλους έχει συμβεί. Όχι, απλά το κάναμε για να μην νιώθεις άβολος. Αυτή εδώ δεν θα περάσει ποτέ, να ξέρεις. Επειδή κάνουμε κωμωδία, να πούμε τους δύο βασικούς λόγους για τους οποίους γελάμε. Ο ένας είναι η έκπληξη, δηλαδή το να δημιουργήσεις με κάποιο τρόπο έκπληξη στον συνομιλητή. Στο κοινό σου. Σιδερέλα σημειώνει. Και ο δεύτερος βασικός λόγος που γελάμε είναι η ανωτερότητα. Να τον κάνεις να αισθάνεται ανώτερος. Θα έτσι θα πλησιάζα λίγο ο Τζέρεμι Μαλιάτσι, να του πω ότι είναι η top για μένα, να με σπρώξουν λιγάκι. Ποιος είναι ο Τσιόρας? Καπνίζουμε. Δεν θα ζούσα. Το χιούμορ παρατήρηση. Παιδί μου, είσαι μάθημα. Είναι ηλεκτρονικό, ρε. Α, εντάξει τότε. Τώρα στην εικόνα. Το πιο εύκολο κομμάτι, όποτε έχει προσπαθήσει κάποιο να κάνει stand-up ή να κάνει αστεία μόνο του στην κάμερα, δεν έχει δει κάτι πιο green. Εκτό από τα βίντεο του Φίπστερ. Παρ' όλα αυτά. Αυτά που πετυχαίνουν στο ίντερνετ είναι τα σκέτς. Σκετσάκια ακόμα, είτε είναι και ψυχολογία. Είναι λίγο cringe μου ακούγεται. Καλά, cringe είναι ούτω ή άλλω. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτό μπορεί να κάνει. Εγώ κριντζάρω όμω με το να κάνω. Δεν έχει χιούμορ. Πολύ ωραίο το μάθημα από το Μαλιάτσι και τον Τζέρεμι. Εντάξει, τα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, θα κάνουμε σκετσάκι και θα βγει μια χαρά. Να πω κάτι, συγγνώμη. Να μπορείς να κάνεις ένα σκετσάκι, δεν πρέπει να έχεις σχέση του χιούμορ και χιούμορ. Προφανώς. Ωραία, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Αν ο άλλος δεν έχει χιούμορ και δεν έχει ιδέα, πώς θα κάνει σκετσάκι? Εντάξει, δεν μπορώ να συναγωνίζομαι με πλέμπες. Μάλλον δεν έχει σχέση του χιούμορ, οπότε είναι λογικό να το λέει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, συνεντεύξεις θα μείνει και μόνο εκεί. Γιατί δεν είναι εσένα? Βγες έξω από την έξω και ας να κάνουμε μισή. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ο εαυτός σου. Εγώ έχω
full humor και αίσθηση του humor πάρα πολύ, αλλά έχω track. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά κοίτα τι γίνεται. Ειδικά στο βίντεο που μοντάρονται όλα, ο viewer δεν θα το ξέρει ποτέ αυτό. Πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Μοντάζ. Αίσθηση του humor γράψε, δεν ξέρω πώς θα το βρεις. Τι να πω τώρα για αυτά τα άτομα ακριβώς. Ένας τρόπος για να κάνετε χιούμορ είναι υπερβολή, πολύ σημαντικό. Κομική υπερβολή. Να είστε δηλαδή κοντά στο ρεαλιστικό και να αυξάνετε προς την υπερβολή. Και πάντα rule of three. Πώς? Rule of three. Όταν θα κάνετε ένα αστείο, αυτή μιλάει στο τηλέφωνο. Καπνίζει. Καπνίζεις, κοριτσάκι μου. Και η Μαρία εκεί με το vape και καλά κάνω vape για να τραβήξω την προσοχή για τέτοια. Σιγά ρε. Στο επόμενο μάθημα να τους πάρουν το βέβαια, παρακαλώ, γιατί δεν γίνεται. Να δούμε με τι άλλο τρόπο θα βρει για να τραβήξει την προσοχή των καθηγητών. Δεν πας σχολή. Θα το δω. Δώσ' το, πάρ' το. Φέρε εδώ τη μαλακία σου. Φέρε γράφει κάμερα. Φέρε εδώ, δώσ' το, παρακαλώ. Αποκλείεται. Θα το πάρεις όταν είσαι μαλακία. Θα σου δώσω 50 ευρώ. Το ακούω. Όπως είπα πριν, ότι η πιο σπαστική ήταν η Σιντερέλα. Γενικότερα η κωμωδία σαν content είναι, σε παίρνει πολύ πιο άμεσα με το κοινό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος περνάει δύσκολα και βλέπει εσένα και αισθάνεται καλύτερα μαζί του ή τον ξεαγχώνεις, σε συνδυάζει με καλές σκέψεις. Σε συνδυάζει με ηρεμία. Σε συνδυάζει με ένα safe place. Δεν έχω ξαναδεί τόση ασχετοσύνη. Εντάξει, γι' αυτό κιόλας έχουν αφήσει και το YouTube. Απλά ωραία. Υπάρχουν κάποια αστεία τα οποία αντικειμενικά έχουν μια τεχνική, δημιουργούν έκπληξη. Ναι. Και όλοι θα γελάσουν. Ο άλλος κάνει κάτι σκέτς, παίρνει 3.000 views στο YouTube. Πείτε μας ένα αστείο. Για να σα ναι, πείτε μας ένα αστείο. Να έρθεις να μας δεις την παράσταση. Δεν ξέρω εγώ αυτό με την κωμωδία. Δηλαδή, πολλές φορές θέλω να πω ένα αστείο, να είναι κάφρικο. Και να ξέρω ότι. Να μην πει ένα αστείο. Μετά να χάσει. Αρχικά, ρε παιδί μου, κάποιο που έρχεται σε σένα ξέρει ποια είσαι ή δηλαδή σε παρακολουθεί. Οπότε ξέρει τι να περιμένει κιόλα από σένα. Για του χορηγού τα λέει κάτι για τα λεφτά, την business. Όχι, τα λεφτά τα έχω συμβόλαια, δεν τα χάνω. Για τον κόσμο. Λοιπόν, το challenge είναι. Να σα κάνουμε να κάνετε ένα σκέτσι. Ένα σκετσάκι. Τέλειο, το αγαπημένο μου αυτή, δεν ξέρω Χριστό. Πάμε. Ένα σκετσάκι το οποίο. Αυτά βγάλει το μάτι σε λίγο, να ξέρει. Ξύλο θα φάω γιατί με φαγουρίζει. Από μένα. Μου καπνίζει. Για να κάνουμε λίγο brainstorming, παιδί μου. Είπε χωρισμό. Ωραία. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που χωρίζει. Δεν είναι τόσο αστείο όμω. Είναι πιο στενάχωρο. Μπορεί να γίνει αστείο. Αυτό το στενάχωρο μπορεί να το κάνει αστείο πάρα πολύ γρήγορα. Για ποιο λόγο για παράδειγμα χωρίζουν. Επειδή δεν κάνουν καλό σεξ. Ο Jason που πεταγόταν όλη την ώρα attention whore, πώ το λένε, για να δείχνει ότι υπάρχει τα δικά του. Ωραία. Δεν κάνουν καλό σεξ. Πρέπει να βάλει το σεξ μέσα κάπου. Εντάξει, ο Ρος Πάνθυρας φουλ ενοχλητικός. Ένα observation αστείο στα ζευγάρια είναι πάντα ότι τα κορίτσια μεταξύ τους λένε τα πάντα. Οι άντρες μεταξύ τους δεν ναι, τα λένε. Ναι, τα πουλιά των αγοριών. Exactly. Ξέρουν από όλη την Ελλάδα. Οπότε εσύ. Μας έδωσε όλο το σκιτσάκι. Μπορεί εσύ. Εγώ το έδωσα. Να έχεις πει στη φίλη σου ότι ο Μαν και είναι μικροψό. Ενώ. Ωραία, εδώ να το χωρίσουμε σε κοπέλες αγόρια. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το σκέτ σας. Με τον έργο εδώ πέρα. Μαγκιές, τι έγινε. Τι έγινε. Α το χέρι μου, ρε μπρο, εντάξει. Έχω έρθει με άλλο αέρα. Τι έγινε με τη Μαρία, ρε. Γάμισες. Εντάξει, τώρα κλασικά ξέρει. Τι ρε. Τι ρε. Καλά. Κάνα το παιχνίδι μου. Καλό, ε. Για πες καμιά λεπτομέρεια. Τώρα τι να σου πω για σένα, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρει πώ είμαι. Από πού. Δηλαδή από το χωριό που ήταν η. Αφού δεν είσαι χωριό, ρε μπαλάκι. Ποιο χωριό. Τέλο πάντων, λοιπόν. Την ξέρετε, αλλά ούτω ή άλλω σιγά την κόμενα. Στο Instagram, ρε μπαλάκι. Άστε τώρα, μαλάκι την είχα δείξει. Θυμάσαι. Δεν τη γουστάρω μία, ρε φίλε. Έχω άλλε τόσε. Εντάξει, έκανα το παιχνίδι μου, τη φάση μου. Γεια σα, φεύγει. Χάλασε σε κάτι, τι. Όχι, δεν τη γουστάρω μία, κάτσε τηλέφωνο. Όχι, Μαρία, sorry. Έλα μωράκι μου, τι έγινε. Όχι, με τη μάνα μου μιλούσα, ναι, θα συζήσουμε για τέτοια. Μέτριο, το αστείο που επέλεξαν να κάνουν ήταν φουλ ξεπερασμένο και χιλιοϊπωμένο. Λέμε. Αδερφέ, δεν μιλάς καλά. Στο τηλέφωνο. Έλα, έλα. Γεια. Αδερφέ. Μπράβο. Καταλάβατε. Εντάξει, δεν γελασί, γιατί κάνεις καλύτερα. Θα μπορούσα από την ευγένεια, ρε φίλε, από ευγένεια. Γιατί δεν γέλασε ο μαλλιάς από ευγένεια, ας πούμε. Οριζόμενο καθηγητή κωμωδία, θα πω ότι μπλέξατε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι από το χωριό, είναι το αστείο ότι και καλά γάμισε, αλλά τελικά δεν είχε γάμισε. Είχε δύο. Ήταν δύο, αυτό είναι το νόημα. Πολλά αστεία μαζί. Πού να γελάσουν κι αυτοί. Μίζεροι άνθρωποι είναι. Μπάμπουρε. 40 χρόνων άνθρωποι γέροι, ρε φίλε, δεν γελάνε με αυτά. Ναι, αλλά πρέπει να περάσει το μήνυμα, αλλιώ μπερδεύεται ο κόσμο. Ένα τη φορά. Τέλο πάντων, θα χαλεί τη βαθμολογία. Ωραία, εγώ είμαι πολύ περήφανο για το σκάφο. Αλλά να ξέρω ότι ήταν και. Πολύ περήφανο για το σκάφο. Δεν μ' άρεσε. Πολύ καλή παρουσία. Εντάξει, κοπέλε, αν θέλουν, δεν παρουσιάζουν. Πολύ περήφανο για μένα. Ξεκινάμε. Πάμε. Baby! Έλα, αγάπη. Τι κάνει. Καλά, για πε, τι έγινε. Ένα, πήγα ραντεβού τώρα. Με ένα παλικάρι. Λέγε. Εντάξει, πολύ ωραίος.
αλλά λίγο τσιγκούνης ήταν. Τι εννοείς δηλαδή? Ρε εσύ πήγαμε εκεί πέρα, τώρα στο μαγαζί. Ευτυχώς δεν έχουν comedy content. Την ώρα που ήταν να πληρώσουμε και τα λοιπά, έκανε ότι ξέχασε το πορτοφόλι του. Τι λες, ρε. Ναι. Θα ήταν σαν να γλύφεις μπαταρία το viewership του Σαμ. Και με έβαλα να πληρώσω. Και... δεν είναι καλό αυτό. Όχι, και όταν πήγαμε μετά στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ να φύγουμε, το είδα στην τσέπη του. Μ' άλλωσε. Μέχρι. Αχ, νομίζει κάνουμε. Το έφαγε, το έφαγε. Του είπα είσαι γύφτουλος. Τον άφησα και 50 ευρώ για τη βενζίνη. Θεά. Ναι, και πήγα στον επόμενο. Έντσιν! Συγγνώμη. Η Αλεξία τι έκανε, δεν είχε κανένα ρόλο. Η Αλεξία είναι η φίλη. Καθόταν και έβλεπε. Ο Χρήστη, α πούμε, τι έκανε. Ο Χρήστη μίλησε, είπε, με ρώτησε τι έγινε. Αυτό μου λέει γάμισε από το χωριό είναι. Εντάξει, δεν το προετοιμάσαμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Πολύ καλή Αλεξία, μ' άρεσε πιο πολύ ο ρόλο τη. Άντρε, κάτσε. Γιατί έχει δύο φατσάκια πλέον. Παιδιά, έκατσε εδώ και είναι ιδρωμένη καρέκλα. Δεν είναι ιδρωμένη, κάτι άλλο γίνεται. Ναι, τώρα βαθμολογείτε τον καθένα ξεχωριστά. Μπορούμε να πούμε κάτι να επηρεάσουμε την κριτική. Βεβαίως. Έχετε αυτή τη στιγμή 30 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό, μην βαθμολογήσετε ακόμη. 5 ευρώ έφερε. Εμένα μου δώσει περισσότερα το μεταξύ. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω. Φύγε. Δεν έχουμε. Για άμα ξεκινάτε έτσι από τον πρώτο καθηγητή μέχρι το τέλος. Όπα! Όπα! Αυτή έχει λεφτά, γιατί δεν είναι. Δεν παίζουμε εδώ. Έβγαλε 200 ευρώ. 200 ευρώ έβγαλε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ταλέντο, δύσκολα να ασχοληθούν με αυτούς που έχουν. Τώρα για τον Χρήστ δεν το βλέπω καν μαζί με τον Τζιόρα. Μπορώ να σας κάνω μια κατάθεση. Ένα εκποδολάριο. Ένα εκποδολάριο. Περίμενε. Εδώ. Δίπλα, σιντερέλα. Το μηχανάκι μου. Δεν έχει γιάρι να κάνει, αλλά το μηχανάκι μου. Για αρχή πάρτε αυτά που είναι βουλγάρια και δεν τα ξαναπάω και μετά. Εσύ τι έδωσε. Ωραία. Ο Τζιόρα μου κριτική μου, ρε φίλε. Πάρε ένα το. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Άσος. Και τον είχα ψηλά το μαλλιάτσι. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Χειρότερος κριτής ever. Καλά, κανένα. Τα λεφτά και κρίνουμε τα λεφτά. Σιντερέλα. Ο μαλλιάτσι σου βάλε 10. Ο Τζέρεμι 4. Τι! Μπράβο! Μπράβο, ρε μαλάκα! Ο Τζέρεμι και αυτός συμπαθητικός. Βασικά όχι. Μου βάλε 4. Πας. Έχεις το σύνολο 14. Μαθηματικά φωτιά όμως. Χρήστ. 0. Ο μαλλιάτσις. 5. Ο Τζέρεμι, άρα 0 είναι. Καλά, συγγνώμη, έβαλες 5 στο Χρήστ και 4 σε μένα. 5. Μπράβο. Καλά, όντως έλεγαν ολόκληρο πρωταγωνιστικό τέτοιο. Πραγματικά. Ήταν αστείο μου. Σωστό. Συνολικά είναι το ίσο αρνητικά. Up in the hype. Ο από το Μαλλιάτσι πήρες 10, από το Τζέρεμι 4, σύνολο 14. Θα μπορούσε ο Τζέρεμι να μου βάλει κάτι παραπάνω, δεδομένου ότι έβαλε τον Χρήστ 5 που έκανε το ίδιο πράγμα που έκανα και εγώ, δηλαδή απλά μία ερώτηση. Ροζ Πάνθυρα, πήρες 10 από το Μαλλιάτσι, 5 από το Τζέρεμι. Πάρτε τον μαλακές, 15, τα σκαρπό μου και τα αρχίδια μου. Θα γαμηθείτε, θα μπλέξετε με τον Ροζ Πάνθυρα. Σύνολο 15 και Τσιόρα, πήρες 1 από το Μαλλιάτσι και 7 από το Τζέρεμι, σύνολο 8. Με νοιάζει το Τζέρεμι, δεν με νοιάζει Μαλλιάτσι το 1. Βγήκε αυτός πρώτος. Ως τώρα. Ξεκάθαρα με δόλο. Πρώτος είναι ο Ροζ Πάνθυρα. Και τελευταίος ο Χρήστ. Νιώθω ευλογημένος γιατί είμαι νικητής. Να ευχηθούμε στα παιδιά καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία. Και... Lessons more κάναμε στο μάθημα. Εύχομαι να τα πάτε καλά. Θα επιμείνω να πάρουμε. Ευχαριστούμε! Ναι! Μπράβο σε όλους μάγκες. Μπράβο. Γεια σας. Ευτυχώς δεν κάνετε comedy content, ευτυχώς. Κάνουμε ρε φίλε σου λέω. Ναι, δεν κάνουμε comedy. Μπράβο, καλά που κάνετε, καλά που κάνετε. Και σπαστικός. Αυτή που, η μικρή που κάπνιζε, πώς λεγόταν η Σιντερέλα. Α, ήταν σπαστική. Ήθελα να φάει SmackDown τώρα, ρε. Όχι, ο Βέγκας νομίζω ήταν πιο σπαστικός. Βέγκας, με τα κόκκινα μαλλιά. Ναι, το παίρνω πίσω ο Βέγκας. Ναι. Η επόμενη καθηγήτρια είναι η Μέρη Σινατσάκη ή αλλιώς Μέρη Μπού! Δεν ξέρω αν η Μέρη Σινατσάκη είναι full YouTube 2023. Δεν ξέρω, ναι ρε φίλε, δεν είναι YouTuber η Μέρη Σινατσάκη, θα μας τρελάνεις. Που είναι YouTube, πόσο subscribers έχει. Έχει, Έφυγε! Μπορεί και να φύγει. Γεια σας, με λένε Μέρη Σινατσάκη. Ξεκίνησα στο YouTube το 2011. Παιδιά μου, μου είστε. Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ας πούμε στις κάμερες ότι νωρίτερα μπήκαμε μέσα και γνωριστήκαμε για το Θεό. Η Μέρη, τα παιδιά η Μέρη. Γνώριζα σαν όνομα τη Μόντερ Σιντερέλα. Νέα γενιά. Και αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι του FY. Θέλεις να κάνω μια ερώτηση, ο Ροζ Πάνθυρας. Είσαι Λατίνα.
Περισσότερο φασέα θα με χαρακτήσει. Φασέα! Τα τρία αγόρια δεν τα γνώριζα. Τα ξέρει, δεν το περίμενα. Κοιτάξτε να δείτε, αγαπημένα μου παιδιά. Τι ξέρω, ρε φίλε, νομίζω πλέον σκάει πολύ θεία η Μέρη Σινατσάκη στα μάτια μου. Έχουν την δράμα και με του καθηγητέ. Εγώ του έχω φταίξει κάπου. Βρίσκομαι σήμερα εδώ ως η γυραιά του ελληνικού YouTube. Νομίζω είμαι πιο μεγάλη από όλου. Επίσης αναγνωρίζω, από μόνη μου το λέω, δεν μου το σφίριξε κανένας από τα cues, ότι δεν κάνω το τελευταίο καιρό βίντεο και ίσως αυτό κάποιο να του έχει ενοχλήσει που βρίσκομαι εδώ. Έγινα μάνα. Εσύ θα το καταλαβαίνει αυτό. Ποιο καθηγητή από αυτού πιστεύει δεν θα έπρεπε να ήταν σήμερα εδώ? Η Μέρη Σινατσάκη, δεν τη λες και πολύ YouTuber, bro. Καλά, δεν κάνω αυτού του 5-6 μήνες που πήγα να γεννήσω. Θα ξαναξεκινήσω. Και ναι, έχω μεγαλώσει, αλλά και τι σημαίνει αυτό? Αλλά παιδιά, έγινα μόνο, τώρα θα επιστρέψω. Φτιάχνουμε ένα στούντιο εδώ πέρα με το Φίλιππο. Δεν θα μείνει έτσι, αν θα το φτιάξουμε, ναι. Θα βγούμε. Κάπως θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει στο YouTube. Θα επιστρέψω, θα επιστρέψω. Πάμε λίγο. Έλα, επιστροφή! Ναι. Μέρη μου, τι θα μας διδάξεις? Αυτό που θα με ενδιαφέρει έτσι να συζητήσουμε, αν σας ενδιαφέρει και εσάς, είναι η συμπεριληπτικότητα στα βίντεο. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για θέματα που άπτονται έτσι κοινωνικού ενδιαφέροντος, πώς θα είμαστε, θα έχουμε τη συνέστηση και πώς θα συμπεριλαμβάνουμε όσο περισσότερο κοινό γίνεται στα λεγόμενά μας και πώς θα ορθώνουμε αυτό το λόγο, ακόμα και αν είναι αιχμηρός, με επιχειρήματα. Σας ενδιαφέρει αυτό το content? Δεν ξέρω τι κάνετε. Χρειάζομαι μεταφραστή. Έδειχνα την αντιπάθειά μου για το ροζ πάνθυρα. Να μιλάς σωστά, λέει, με λίγα λόγια. Μπορεί στο ένα story να είμαι τελείως σοβαρή, να θίγω πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και στο άλλο story να είμαι κλόμ και να κάνω χαβαλέ. Έχω δει κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς κάνετε αυτό με το τύπου Q&A ή κάποιο είδους podcast συνεντεύξεις, αλλά και έξω. Τα χώρια δεν έχουν κάτι άλλο. Και έχει χιουμοριστικά βιντεάκια στο TikTok και διάφορα σκετσάκια που δεν ξέρουν τα παιδιά εδώ. Και τα κορίτσια κάνουν και haul και μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Βέβαια, σε ξεκίνησε ένα βίντεο που είχε να κάνει. Ναι. Ότι έγινε μαμά. Ναι, μπήκε έτσι με αυτό. Ναι, το... ήθελα έτσι να ξεκινήσω το YouTube με αυτό το βίντεο. Έτσι κάνει η Σιντερέλα. Όπου τη βολεύει. Ο Ιάσονας απλά θέλει να πάρει προβολές. Τον προκαλώ να κάνει ένα βίντεο μόνο με τον εαυτό του, να μην έχει κάποιον καλεσμένο, να δούμε πόσες προβολές θα πάρει. Όταν σας στέλνουν hate, ακόμα και στο χιουμοριστικό το βίντεο, κάποιος θα μπορεί να γράψει κάτι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω πάρει μία ιδέα από εξωτερικό και να την έχω αλλάξει, να έχω αλλάξει το ρόλο, τα σκηνικά και όλα. Και επειδή έχω πάρει σαν ιδέα αυτό, να σου πούνε: α, παίρνει από το εξωτερικό, α, κλέβει. Από κλέβει, ρε αδερφέ, τι δεν είναι. Τι κλέβω, εγώ τουλάχιστον λέω τι κάνω. Αυτό δεν είναι hate τώρα. Είναι άλλο να προσβάλλω την προσωπικότητά σου τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται να είμαι αρεστή σε κανέναν. Είμαι αυτή που είμαι και το δείχνω κιόλα και στα social media. Αποκλείεται μόλι μου ρίξει το TikTok. Τι, σου έπεσε το προφίλ στο TikTok. Τι. Ποιος θα έδειξε? Μαλάκα πάλι. Η Μόντερ Σιντερέλα έχει και την καγουχία με το TikTok. Ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί οριστικά, γαμώ το μου της μάνας σας. Ακριβώς έτσι το λέει. Πολλαπλών παραβιάσεων πολιτικής. Αγαπημένη μου Μόντερ Σιντερέλα. Καταλαβαίνοντας ότι αυτό τώρα πραγματικά τώρα είναι σοβαρό και δουλειά σου. Είναι περίπου αυτό που θα ήθελα να σας πω. Ο κόσμος του ίντερνετ είναι ένα τεράστιο μέρος στο οποίο παρεξηγούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Οπότε η φάση disclaimer έχει την πλάκα της. Disclaimer. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα βίντεο για το πόσο καλό κάνουν τα πορτοκάλια. Όντως. Πες μου το πρώτο disclaimer που βάζουμε σε αυτό το βίντεο. Ότι δεν θέλουμε να θίξουμε τα μήλα. Συγχαρητήρια! Ότι δεν θέλουμε να δείχνουμε μαχαίρι ότι κόβουμε το πορτοκάλι. Γιατί μπορεί να είναι κάτι βίαιο. Εχμηρό, αντικείμενο και ποιος πώς ξέρει. Ωραία. Δεν είμαι διατροφολόγος. Συγχαρητήρια. Μπράβο! Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι και να το πει πάρα αυτό που θα θέλει να κράξει, θα κράξει. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Εσύ όμως μπορεί να γλιτώσει μια μήνυση. Ή να σου κατεβάσω το προφίλ στο TikTok. Ναι, οκ, το δέχομαι. Είναι ένα πολύ περίεργο μέρος στο ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά και πολύ περίεργο ταυτόχρονα. Πίσω στα πορτοκάλια είναι μόνο λίγα από αυτά που μπορούμε να πούμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας. Οι άνθρωποι έχουν αλλεργία στα πορτοκάλια. Είναι σωστό. Πολύ καλά τα πορτοκάλια, αλλά αυτά που μπορείτε να πάρετε σαν συστατικά από τα πορτοκάλια, αν έχετε αλλεργία στο πορτοκάλι, μπορείτε να τα βρείτε και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί. Ωραία, σοβαρή. Πολύ ωραία και ενδιαφέρον αυτά που έλεγε. Αν και αυτά που έλεγε δεν έβγαζαν πάρα πολύ νόημα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά να πάρουν πορτοκάλια. Αν δεν έχετε λεφτά και πρόσβαση στα πορτοκάλια, από πού μπορείτε να βρείτε αυτά για τα οποία τα πολύ καλά θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια? Πολύ κουραστικό. Καταλαβαίνω. Αλλά αυτός είναι ο κόσμος του ίντερνετ. Ο κόσμος σου του ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήρθα να σας διδάξω. Ότι. Πω, έχω γίνει έξαλλη. Έχει γίνει έξαλλη. Θα μπορούσε να πει ένα πολύ μεγάλο, πολύ γνωστό παιχνιδάδικο. Το ξέρω. Απλά είμαι πολύ αυθόρμητη εκείνη τη στιγμή και. Ο αυθορμητισμός πληρώνεται. Αυθορμητισμός. Στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει ελευθερία λόγου. Αυθορμητισμός μπαίνει χ. Τρία.
Λογοκρισία. Λογοκρισία, μπράβο. Λογοκρισία. Μην σας προσχολεί ιδιαίτερα. Ούτως ή άλλως όλους θα μας κράξουν για κάποιο λόγο, ό,τι disclaimer και να βάλουμε. Όμως μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συμπεριληπτικοί στο λόγο μας, να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ κόσμο. Οπότε μείνετε στο comedy, αυτό θέλω να σας πω. Μην κάνετε κλίμα. Μείνετε comedy. Μόνο βλακίες. Μόνο βλακίες. Εγώ. Tips. Είναι βλακία η κωμωδία. Κοινωνικά, κοινωνικό, ψυχολογικά. Το έχει σπουδάσει κάτι τέτοιο. Δεν σε αγχώνει αυτό για το πώς. Φουλ. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε καταλαβαίνω φουλ, γιατί κάθε φορά που μιλάω, προετοιμάζω ένα θέμα, αλλά κυρίως είναι freestyle. Σκέφτομαι ξανά και ξανά την κάθε πρόταση πριν, πώς θα εκφραστώ, να μην θίξω κάποια κοινωνική ομάδα ή το οτιδήποτε. Η Αλεξία μου λέγει σαν έτσι πολιτικός. Σαν να έκανε πολιτικό λόγο, ότι ξέρεις. Διπλωματικά να πούμε κάτι, αλλά να μην πούμε, να μην θίξουμε για κάτι. Ήταν λίγο ψεύτικη. Αυτό που έχω καταλήξει μετά από τα χρόνια είναι ότι αν θέλεις να μιλήσεις για πράγματα που είναι πιο σοβαρά, είναι καλό να έχεις κάνει μια έρευνα, να έχεις ένα backup από επιχειρήματα τα οποία έρχονται όχι από το κεφάλι σου, αλλά από κάποια βιβλιογραφία. Και για εσάς που κάνετε χιούμορ, χωρίς να είναι εμένα το δικό μου το περιεχόμενο και σίγουρα άλλοι άνθρωποι θα σας έχουν πει περισσότερα, νομίζω ότι οφείλεται στην εποχή που είμαστε να μην μπείτε στο εύκολο χιούμορ, σε αυτό με το οποίο γελάγανε οι άνθρωποι παλιά, και να εισάγετε. Α, άρα έξω όλοι. Εσείς οι πίσω τρεις, ναι. Γιατί έξω, μάλλον τι έχει να κάνει τα χιουμοριστικά. Μας κατέστρεψε. Θέλω να πω, είναι εύκολο να κάνει ένα σεξιστικό αστείο, ένα ομοφοβικό αστείο, ένα χοντροφοβικό αστείο. Είναι τα εύκολα, αυτά που μάθανε οι άνθρωποι. Ηθική πολύ, κυρία Σινατσάκη. Αλλά δεν με έπεισε και πάρα πολύ. Ειλικρινώς, μην βιάσετε το θέμα πορτοκάλια και όλα θα είναι καλά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ωραία. Παιδιά, το challenge. Θέλω να σας πω κάτι, ότι ο υπεύθυνος εδώ πέρα του προγράμματος μου είπε να φτιάξω 10 δύσκολες ερωτήσεις για να σας πω. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή ενός δημοσιογράφου την ώρα της συνέντευξης? Μία είναι η απάντηση. Μία είναι η απάντηση. Βέβαια δεν θα ήθελα να προσβληθούν οι άλλες απαντήσεις, έτσι. Ωραία, είμαι έτοιμος. Κι εγώ είμαι έτοιμος. Κι εγώ είμαι έτοιμος. Επιτέλους έγινε βοηθός της μέρης. Τι ώρα? Να ψυχολογήσει τον ερωτηθέντα, αυτόν που τον ρωτάει. Μάλιστα. Είχα πάει λίγο στην αγκαλιά του Μορφέα. Είχε πάρει ο ύπνος. Εγώ έγραψα να ακούει. Ροζ Πάνθυρα. Σωστές ερωτήσεις. Avin the Hive. Έγραψα αμερόληπτος. Αμερόληπτος. Ναι. Εγώ θέλω να ψαρέψει. Είναι πιο κοντά στο να ακούει πάντως. Αν έπρεπε να δώσω ένα περισσότερο πόντο, θα ήταν εκεί. Αλλά να ξέρετε, να το χρησιμοποιείτε, η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτουν όλοι είναι η παύση. Κάνεις εσύ μια ερώτηση και αρχίζει να απαντάει ο άνθρωπος. Και εσύ κάνεις παύση. Εκεί, στην αβολία του πάω να τελειώσω την απάντησή μου, όταν δεν πας να κάνεις την επόμενη ερώτηση, να δευτερολογήσεις, αλλά κάνεις παύση, εκεί είναι με ένα μαγικό τρόπο άλλος. Θα ψάξει ακόμα πιο μέσα για την απάντηση. Αυτά σας ενδιαφέρουν που κάνετε αυτό που κάνετε ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Μα εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο να πάρω. Πάμε το πέρα. Εγώ το ακούω, εγώ όντως σημειώνω για μένα. Δεν λέω αυτά που κάνετε τα cues τύπου με τις ερωτήσεις. Εσείς λέει για τα κουζάκια που κάνετε εκεί στα clubs. Τι είναι club, ναι, μάλλον δεν έπρεπε να είμαι εδώ. Με πόσο έχει πάει. Αυτή την ερώτηση μου γιατί την κάνει. Έλα ντε! Ποιο την κάνει, εσύ και ο Σούμερ την κάνει. Πάρτα. Ο Ροζ Πάνθυρας δεν έχει ιδέα του γίνεται. Με υποτιμάνε. Εγώ του κάνω έξυπνε ερωτήσει. Ο κόσμο είναι κουτσομπόλη. Τον ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ είμαι η φωνή του λαού. Όχι, εσύ τα είσαι στο κουτσομπολιό. Ακριβώ. You are better than that, μα αυτό θέλουν. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο παλιό αυτό. Προφανώ. Καθώς πρέπει θα διαφωνήσουν μαζί μου. Δεύτερη ερώτηση. Με ποιο κριτήριο θα πείτε ναι σε μια συνεργασία με ένα προϊόν? Για να κλείσω μια δουλειά με ένα χορηγικό, να το έχω δοκιμάσει προφανώς και να ταιριάζει και να είναι καλό το προϊόν και να μου δίνουν πάρα πολύ καλά λεφτά. Μάλιστα. Απ. Να συμβαδίζει σε κάποια πλαίσια με την αισθητική μου και την ηθική μου. Πολύ καλά. Ροζ. Πολλά λεφτά να μην μου ζαλίζει τα αρχίδια. Σοβαρό. Argument. Χρήστο. Αν ταιριάζει το brand με μένα, το περιεχόμενό μου. Μάλιστα. Να ταιριάζει στο concept που κάνω, να είναι εξ ολοκλήρου να το δώσω εγώ ένα concept που θέλω να κάνω. Σκάσετε. Όλοι παπαριέ. Και να έχει λεφτά. Λεφτά. Παιδιά, λεφτά. Όντως δηλαδή από τη στιγμή που έρθει ένα προϊόν και το δοκιμάσει και πει ότι όντως αυτό είναι καλό και θα το δεχτεί. Αν σου δίνει 1 εκατομμύριο, δεν θα το δεχτείς. Ό,τι κάνω είναι και τα λεφτά. Θέλω να φτάσω 1 εκατομμύριο ευρώ. Κι ας είναι χάλια. Να σου πω κάτι. Όχι, αν θέλεις να συνεργαστείς με τη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή σου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί να με σε νοιάζει. Έχουν έρθει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες μου έχουν δώσει 5 ψήφιους αριθμούς και είχαν μάπα προϊόν. Τι λες, και δεν το δέχτηκες. Βέβαια. Μα θα με έπαιρναν αυτά με τις πέτρες. Πέτρες.
Δεν τις θέλω. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλετε λίγο στην εξίσωση και το κομμάτι του τι πρεσβεύει αυτή η εταιρεία γενικά. Ένα background check για σκάνδαλα θα μπορούσε να υπάρχει. Α, δεν γίνεται αυτό να το κάνεις. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα μέσα έχει σκάνδαλα. Για το οικολογικό τους αποτύπωμα. Για το λόγο που έχουν κάνει child labor. Άμα είσαι okay με αυτό. Είσαι okay με αυτό. Αλλά μπορεί να το βάλεις και στην εξίσωση για το μέλλον του 2023. Σε πούλημα, ωραίο πάνω. Ωραία, και τελευταία ερώτηση, Μέρη. Τι είναι πιο σπουδαίο για εσάς, το virality ή η υγεία σας. Ή το ποιοτικό περιεχόμενο. Να κάνετε κάτι που σας αρέσει ή να κάνετε κάτι που είναι viral. Viral. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι άμα κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, θα γίνεις. Βάιρα. Αλεξία. Εγώ ξεκάθαρα διαλέγω ποιότητα ανάμεσα στα δύο, αλλά θεωρώ ότι καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσεις και κανένα trend. Για να μπορείς να στηρίξεις την ποιότητα που κάνεις. Απάντηση. Χρήστ. Θα έλεγα να μου αρέσει πολύ. Γενικά θα έλεγα viral, αλλά αν ήταν κάτι που όντως δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θα μπορούσα να το κάνω σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα έλεγα να μου αρέσει πολύ. Τώρα. Ποιότητα θα έλεγα. Γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ στο βίντεο σου. Έλαντε. Κατευθείαν σε μένα. Ποιότητα, αλλά και virality. Και συνδυασμό και των δύο. Ποιότητα και όχι ποσότητα. Ποσότητα και όχι ποιότητα. Ποσότητα. Ποσότητα θέλει. Λοιπόν, μέρη μου. Αυτά είναι μέχρι το 10. Βάζει ένα βαθμό στον κάθε. Σε σχέση με το τι. Με όλα αυτά που άκουσε από απαντήσει. Πάνω από 5 θα πάρετε όλοι. Ναι, ρε φίλε, βάση τι περάσαμε. Περάσαμε το μάθημα. Τα κόμματα θα πάρουν 9. 9! Πρέπει να μου βάλει 10. Πετάξε τη βαθμολογία μου. Δεν έχει καμία αξία. Εσύ τα παίρνει 5. Γιατί. Βάλω 6 στα χωριά μου κιόλα. Έχω γίνει από τότε που δεν είναι. Θεωρώ ότι ήταν για κάτω από 6. Μόντερ Σιντερέλα. 6. 7. 8, 9. Μπορώ να καταλάβω γιατί πήραν 9 και οι δύο κοπέλες, η αλήθεια είναι. Τελειώσαμε, θεωρώ, τα αγόρια αδικημένα. Τα κορίτσια μπορώ να ταυτιστώ λίγο περισσότερο και με το περιεχόμενο που και έχουν κάνει λίγο και σκέφτονται να κάνουν. Δεν μπορώ πραγματικά να κρίνω το comedy, αλλά δεν μπορώ να δώσω και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όταν μου λες ο κόσμος θέλει αυτό, θα το σερβίρω αμάστο. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Βρε παιδί μου, αυτό που μου λες από μόνο του μου ακυρώνει εσένα σαν άνθρωπο. Εγώ δεν γιατί ξέρω ποιο είσαι τελικά. Είσαι αυτός που θέλει. Μα δεν χρειάζεται, εγώ απλά είμαι ένας ρεπόρτερ. Εκφέρω την ερώτηση που θέλει να ρωτήσω ο κόσμος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί πρώτον δεν έχεις κάποιον ούτε στο ακουστικό σου, ούτε πίσω σε ένα γραφείο που έχω να έχω ερωτήσεις που μου κάνει το κοινό. Και αυτές θέλουν να ακούσουν. Και το feedback του κοινού, αυτό είναι το feedback. Άρα εσύ δεν έχεις συμμετοχή σε αυτό. Άρα είσαι σύμφωνος. Εσύ είσαι αυτό. Είσαι αυτό. Που αποδέχεται ότι το 2023 μπορούμε να ρωτάμε τον οποιοδήποτε με πόσο έχει πάει. Είχε η Μέρη δίκιο. Σίγουρα υπήρξε μπιφ. Μπορεί να έχει μπιφ, αλλά μόνο του με τον εαυτό του. Μόλι ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Συγγνώμη. Μα έχει γίνει αυτό με το TikTok. Είναι σημαντικό. Ξέρεις τι. Μόλις είχα υπογράψει ένα συμφωνητικό και μου έριξαν το TikTok και. Τι λέει, θα καταλάβουν όλοι. Παιδιά, αυτό ήταν το μάθημα τη κυρία Σινατσάκη. Μέρη, σε υπέρ ευχαριστούμε που ήρθες εδώ και μα. Α το αφήσουμε. Και μα μοίρασε τι γνώσει. Δεν σε ευχαριστούμε για το βαθμό, αλλά εντάξει. Έτσι. Το 7 είναι καλό. Εγώ έχω να πω ότι όποιος μιλάει λιγότερο παίρνει καλύτερους βαθμούς. Δεν ισχύει, τα κορίτσια μίλησαν full. Ο Jason ήταν λίγο πιο. Είχε μια περισσότερη αντίσταση. Είπαν αυτά που θέλεις να ακούσεις. Όχι, όχι, είπαν αυτά που πρεσβεύουν στα κανάλια τους. Τα βλέπουμε αυτά που πρεσβεύει ο καθένας στα κανάλια. Αλλά αυτά που θέλουν να ακούσουν ώστε να μην είναι καν. Ζέχεσαι πόλεμο και από το Fipster. Είμαστε εντελώς απέναντι σε κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος πρώτον δεν θέλει να γίνει. Εγώ είμαι ο δικηγόρος του διαβόλου. Δεν είμαι εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Μου τις πάει το ροζ μάλλον. Υπάρχει ευθύνη στις δημόσιες εικόνες μας. Άμα εσείς δεν το πιστεύετε, το σέβομαι. Εγώ σαν καθηγήτρια έχω έρθει να πω αυτό. Τι να κάνω. Ένα χειροκρότημα στην κυρία Σινατσάκη. Κυρία Σινατσάκη. Εγώ! Και εγώ θα μπορούσα να λέω αυτά που θέλετε να ακούσετε ή να θέλει να ακούσει η κυρία Μέρη Σινατσάκη. Oh my gosh. Oh my... Γιατί είμαι εδώ. Ο επόμενος λοιπόν καθηγητής καλεσμένος είναι ο Κονίλο! Κονίλο, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Με λένε Στέλιο Νικολιδάκη και ξεκίνησα το YouTube το 12. Κονίλο! Ο κουβαλητής του ελληνικού YouTube! Τι είναι αυτό που πιστεύεις έκανα να ξεχωρίσεις το ελληνικό YouTube? Ο χρόνος είναι ο καλύτερος. Ο χρόνος. Θέλω να ευχαριστήσω τον διοργανωτή, τον Fipster, τον Φίλιππο, για αυτή τη φοβερή ιδέα και ενέργεια φοβερή, που έχει κάνει. Φοβερή, μόνο 12 ώρες γύρισμα. Ναι, αλλά πιστεύω ότι παρά τις πολλές ώρες
είναι μια ευκαιρία όλοι σας και όσοι είναι εδώ σε αυτήν την αίθουσα να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να ακούσουμε πράγματα και να μάθει και το κοινό. Είμαι λίγο περίεργη με το τι θα μας πει ο Κονήλο. Σήμερα θα δώσουμε κάποιες συμβουλές γενικότερες και συγκεκριμένα θα εμβαθύνουμε στο podcast που είναι hot. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς και κάποιοι με επιτυχία έχετε κάνει στα κανάλια σας podcast. Το πιο σημαντικό πράγμα στο YouTube είναι να χτίσετε μία ομάδα γύρω σας καθώς προχωράτε. Δεν θα αντέξετε 10 χρόνια μόνοι σας, δηλαδή θα πετυχτείτε από το παράθυρο. Αυτό ας πούμε είναι το content που βγάζετε. Αυτό το content θα σας βγάλει κάποια χρήματα. Σημειώνετε. Αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιείτε για να αυξήσετε την διαδικασία, το σύστημα που θα έχετε. Πρέπει να έχετε ένα σύστημα. Λίγα από τα χρήματα θα τα χρησιμοποιείτε για να φάτε. Α, για να φάτε. Και πού θα ζήσουμε. Ξεχνάστε τα Lamborghini και όλα αυτά που βλέπετε. Ένα πουτσάκι έχεις ζωγραφίσει εκεί. Και τα υπόλοιπα πάνε πίσω στο content. Οπότε είναι ένας κύκλος. Όταν μεγαλώνουν τα χρήματα, βελτιώνουμε το σύστημα, την ομάδα και συνεχίζουμε, τρώμε λίγο παραπάνω, πάμε σε ένα εστιατόριο. Πάμε τώρα. Ζωγραφίζεις πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω είναι λίγο άβολος, το έχω δει και στις συνεντεύξεις του. Δεν είναι άβολος, είναι τροπαλός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευχαριστώ, μια... Το πιο απλό, θα σου πω τα thumbnail. Πόσα χρήματα πια χρειάζεσαι για τα thumbnail. Α, εγώ τα κάνω το ίσως okay. Μόνη μου, δε. Μπράβο. Μπράβο. Ξεκινάς να το κάνεις μόνη σου και πολύ καλά μόνη κάνεις. Μόνη σου τα κάνεις, γι' αυτό είναι τόσο χάλια. Και πρέπει όλοι μας... γι' αυτό έχω 300.000 views σε κάθε βίντεο. Κουτσομπολιό έχεις στα βίντεο και στο Instagram σου. Κουτσομπολιό. Μόνη μου, αγόρι μου. Αφήστε τα βρω. Εντάξει, η Τερέλα είναι αγαπημένη. Στην αρχή να τα κάνουμε όλα λίγο μόνοι μας, να μαθαίνουμε λίγο να τα ξέρουμε να τα κάνουμε, αλλά μετά θα δώσουμε 50 ευρώ. Εγώ θα μπορούσα να έχω την αφήσα εκεί, να την πάρω. Ωρός Πάνθυνας, ψεύσει είναι ποιοτικό το περιεχόμενό του. Εντάξει, τώρα αυτή η ερώτηση δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να απαντήσει ναι σε αυτό. Να του βάλεις μια υπογραφή. Λοιπόν, έχουμε το content, έτσι. Εμείς οι τρεις μόνο ξέρουμε τι είναι το content, τέλος πάντων. Περιεχόμενο. Ναι. Του βίντεο. Το βίντεο. Mm. Okay. Τι είναι αρκετά σημαντικό εξίσου με το περιεχόμενο, ποιος θα μου πει. Το γιατί νομίζω έχεις ένα επίπεδο που μπορείτε να απαντήσετε. Πώς θα βοηθηθεί το βίντεο να πάρει αρκετά views εκτός από το clickbait. Πετάχτηκε. Όντως, είχε σηκώσει και αυτό θα έλεγες. Τίτλος. Άρε τι ζούμε σήμερα, και ιστορικές στιγμές. Η μόντα συντελέα καπνίζει! Μου έχεις βάλει το πιο απέσιο thumbnail. Καταρχάς αυτό στο YouTube. Ναι, να το πάρετε! Πέτα το! Άλλη μία και βγαίνεις έξω, δεν καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα. Μπορεί να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ένταση από ότι όταν ήταν η Μέρη. Μισό λεπτό, η γλάστρα. Αυτό θέλω να το κρατήσω εγώ μετά. Εγώ αν μπορώ το. Άμα βγουν στο eBay μας αύριο. Masterclass Κονήλο. Ποιος. Εγώ το ζήτησα πρώτος. Εγώ. Content, τίτλο, thumbnail. Εσύ πήρες άλλο ρε. Οπότε πάμε στο podcast. Σκάστ. Podcast. Μόνο η Αλεξία σημειώνει. Και εγώ σημειώνω. Μπράβο, Αλεξία. Αν και θα περίμενε και μεγαλύτερη συμμετοχή στο μάθημα. Δεν έχει ανοίξει το σώμα. Αφού δεν ξέρουν οι κοπέλες από podcast. Η Αλεξία, αλλά δεν ξέρω αν άκουγε αυτά που έλεγα ή αν σκεφτόταν άλλα πράγματα και δεν μίλαγε. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικό σε ένα διαδικασία του podcast. Σωστές ερωτήσεις και σωστές απαντήσεις. Άλλο. Επιλογή καλεσμένου. Ω, σωστό. Να είναι hot εκείνη την περίοδο. Υπάρχει. Πρέπει να έρθει η σωστή προσέγγιση του καλεσμένου. Γιατί? Πάνω απ' όλα. Γιατί θα του πει, έλα φιλαράκι, κάνω εκπομπή. Θες να έρθει, όχι. Πρέπει με ένα σωστό τρόπο να του πει. Τι ρωτάς, εσύ αυτό μου είπες. Πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό που κάνω προσωπικά πριν έρθει ο καλεσμένος είναι να κάνω μία έρευνα για τον καλεσμένο, να δω συνεντεύξεις του, που είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις αν υπάρχουν. Παιδιά, εντάξει, να πούμε και κάτι να μάθουμε. Μην γίνει τώρα καφενείο η κατάσταση. Ποιος ήταν, Γιάπιν δε Χάιπι, Αλεξία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Να μην φέρεις τον καλεσμένο σε τόσο δύσκολη θέση, ούτως ώστε να θέλει μετά να μην βγει καθόλου η συνέντευξη. Ισχύει αυτό. Οπότε μπορεί να τεταθούν. Όχι, μπράβο, αλλά σκέφτομαι να το δώσω να έτσι. Μπράβο, Αλεξία! Μπράβο, Αλεξία, μπράβο. Άρα χρειάζεται ενσυναίσθηση. Να τον κοιτάς τον άλλον, να καταλαβαίνεις λίγο πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν έχω γραμμένες ερωτήσεις, γιατί χρησιμοποιώ περισσότερο αυτό εδώ το κομμάτι, να καταλαβαίνω πού. Είμαι λίγο στο μυαλό την ώρα που μιλάει ουσιαστικά. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα πολύ σημαντικό σε ένα podcast. Τα τεχνικά. Θέλουμε ένα σύστημα εδώ ή έναν άνθρωπο ή ένα... Να νιώθουμε εμείς ok ότι όλα πάνε καλά. Για να έχουμε στο το μυαλό μας τη συζήτηση που θα κάνουμε. Και να μην το μυαλό μας εδώ πέρα. Αν αυτό το εκμηδενίσουμε, να τίνεις το μηδέν αυτό εδώ πέρα. Ώστε
να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση και την συνέστηση. Αυτό να πηγαίνει στο άπειρο, ιδανικά. Και ακόμα παραπέρα. Πολύ καλό. Έκανε masterclass. Αυτά είναι πραγματικά masterclass YouTube εδώ πέρα. Τα έδωσε όλα. Έδωσε ό,τι ήξερε, το έδωσε κατευθείαν. Free. Το φαινόμενο ροζ πάνθυρα είναι ένα φαινόμενο ουσιαστικά αυτό που γίνεται. Όχι, μια φούσκα, είναι που θα σκάσει μια στιγμή, θα εξαφανιστεί. Είναι σίγουρα μια φούσκα αυτό που γίνεται. Εσύ, Σιντερέλα, έχεις έρθει στο podcast μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχεις πάει και στο Χριστ. Ναι, ωραία, σα πω. Και στο δικό μου. Έχεις πάει και στο. Και σου είπα. Έχεις πάει και στο άλλο το παιδί, εκεί με την Ναι, και σε όλους έχω πάει. Εσύ έχεις πάει με όλους εδώ πέρα. Ναι, δεν είπα εγώ ότι. Τι πιστεύεις ότι ήταν καλύτερο στο podcast. Α, ήρθαμε εδώ για να πούμε πόσο καλό είναι ο Κορνίλο. Να χρησιμοποιήσουμε λίγο ποια στοιχεία για να. Παράδειγμα, παράδειγμα. Γιατί γαμάω εγώ. Έχει μια οπτική για αυτό που κάνω, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο ρηχό από αυτό που κάνει αυτός. Γιατί είμαι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Ένα κλίμα καφενείου, δηλαδή. Εντάξει, βίντεο του Φίπστερ είναι προφανώς. Θα γινόταν κάπως έτσι. Δεν νομίζω να έρθετε εδώ πέρα με το ζόρι. Αν θέλετε να με αμφισβητήσετε. Όχι! Μπορείτε να περάσετε έξω. Είναι ψυχολόγιο το αυτό, παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σα τρώσω λίγα, τέτοια λίγα. Για να πάρει μηδέν, βγει έξω. Τσιόρδα. Τσιόρδα. Και εκεί εξοργίστηκα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στο challenge του καθηγητή Κονίλο. Αυτό που προτείνω να μου πείτε αν μπορούμε να το κάνουμε είναι ένα mini. Ένα podcast. Podcast μεταξύ σας. Ο νικητής είναι αυτός που θα βγάλει την είδηση. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι. Συνήθως μου παίρνουν συνέντευξη, δεν παίρνω. Ωραία, λοιπόν. Για ποιο λόγο ξεκίνησες να συνασχολείσαι με το YouTube? Για τα λεφτά. Τι εννοείς για τα λεφτά? Ναι, λεφτά έχουν και άλλες δουλειές όμως, ας πούμε, με ωράριο. Έχει καλά λεφτά. Όσο πιο αναγνωρίσιμος γίνεσαι, τόσα περισσότερα είναι τα λεφτά. Τώρα νομίζω ότι μιλάω σε ένα πεντάχρονο. Δηλαδή, όχι, υπάρχει απάντηση. Σου δίνει απαντήσεις όμως. Ωραία, 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 εντάξει. Αυτά θα τα έλεγα από μέσα μου, άμα κάναμε podcast. Τα καταπίνω. Λοιπόν, τι μου είπες στο τέλος, γιατί δεν άκουσα. Ότι άμα βγάζεις παραπάνω λεφτά. Παραπάνω λεφτά έχω ακόμα καλύτερους ανθρώπους να πληρώνω ώστε να με βελτιώνει και σαν άνθρωπο και στις ιδέες μου και στην υλοποίηση. Και στη σωματική μου υγεία και στη πνευματική μου υγεία. Γιατί νους υγιεινε εν σώματι γη. Υγιείς. Υγιείς κανονικά. Ωραία. Τέλος. Ωραία. Ουσία στο Τζιόρα. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις φτάσει στο σημείο να συντηρήσει στο 100% αποκλειστικά από τα social. Όχι, δεν έχω φτάσει γιατί τώρα έχω ξεκινήσει. Ποιος θα ήταν ο στόχος σου? Ο στόχος μου είναι να συντηρούμε αποκλειστικά μόνο από τα social. Κάτι άλλο? Δεν ξέρω τι άλλο να ρωτήσω. Η ερώτηση που έκανα δεν ήταν τόσο στοχευμένη. Χριστ, το podcast Τσάι με Λεμόνι που έχεις δημιουργήσει έχει μια πολύ καλή πορεία. Ποιο θα ήταν το επόμενο περιεχόμενο που θα σκεφτόσουν να κάνεις? Έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα να κάνω και κάποιο πιο έτσι, reality content, παιδί μου. Αλλά μου αρέσουν τα podcast και podcast. Δεν είναι podcast, είναι εκπομπή. Είναι show, είναι 8 λεπτά. Και θα ήθελα να μείνω σε αυτό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχεις εργαστεί ως μοντέλο. Oh. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω, υπάρχει το στερεότυπο ότι όλα τα μοντέλα είναι χαζά. Χριστ, θα έρθουμε αντιμέτωποι. Θα σου φοβηθώ. Ούτε θα σε ελπιθώ. Θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις αυτό. Κοίταξε, υπάρχει το στερεότυπο αυτό. Δεν το έχω ακούσει το στερεότυπο τόσο αυτό, okay. Αλλά θα μπορούσε. Δεν ξέρω τι να σου πω ακριβώς πάνω σε αυτό, αλλά γενικότερα ρε παιδάκι μου, πιστεύω ότι άμα θέλει, συγκεκριμένα για το GNTM, αν θέλει να πας στο GNTM, δεν πας να προβληθείς για να βγεις μοντέλο από εκεί. Πας για τα νούμερα και όποιος πει ότι δεν πάει για τα νούμερα είναι ψεύτης. Τα πήγαινες ποτέ GNTM? Με έχουν καλέσει και έχω πει όχι. Έχει πει όχι, γιατί? Ωραία, ωραία, ωραία. Ο Τσιόρα τώρα σε μια κοπέλα να. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι πρεσβεύεις, βασικά, ποια είναι η μοντέλα. Τι είσαι ακριβώς? Είναι μια κοπέλα 22 χρονών τώρα, ναι. Θα τα κλείσω, η οποία είναι μαμά. Συντηρεί τον εαυτό της και το παιδί της μόνη της, χωρίς να εξαρτάται από κανέναν. Ούτε από την οικογένειά της, ούτε από κάποιον άντρα. Ως δουλειά μου είναι τα social media αποκλειστικά, οπότε θέλω στο κοινό μου να προβάλλω ότι είμαι νέα μαμά
αλλά είμαι και γυναίκα, οπότε πρέπει να τα συνδυάζουμε. Γι' αυτό και έχουν το κοινό μου, δεν έχω μικρά παιδάκια. Εγώ να πω κάτι. Σωστά όλα αυτά και συμφωνώ. Γιατί είσαι γνωστή? Αυτό που βλέπω στο κλίμα εδώ πέρα που υπάρχει, και αυτό θέλω λίγο να επιμεληθεί για την διοργάνωση. Βλέπω μια κόντρα σχολιακή, κάτι μικρότερη ηλικία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Εμείς είμαστε στο δημοτικό. Υπήρχε μια ένταση μεταξύ των παιδιών. Θα πρέπει δηλαδή και η διοργάνωση κάπως να φροντίσει να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί με έχει στοχοποιήσει καθηγητά? Ήταν ο μόνος που θα έβγαζε είδηση. Εντάξει, εγώ πίστευα ότι ο καθηγητής Κονίλο ήταν αγαπημένος μου και με έχει τσαβήσει φέτος. Τι κάνει? Βγήκα, δεν άντεξα. Τώρα αυτά εντάξει, είναι υπερβολές. Δεν πειράζει, συνεχίσουμε τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί. Έτσι κι αλλιώς είναι εκτός πλάνου. Λοιπόν, άρα ο Τσόρδη θα σπέρνει 0 αφού υποχώρησε από τη διαδικασία. Πάρα πολύ σκληρό. Ντροπή του. Τι ωραία, γιατί έχει δροσιά. 7 η Μόντε Σιντερέλα. 7 και Up in the Hype. 8 ο Χρήστ. 8 και ο Ρος Πάνθυρας. Κοπέλες. Δεν ξέρω γιατί πήραν τόσο μεγάλο βαθμό. Πείτε ένα ευχαριστώ στον Κονίλο. Κονίλο! Ευχαριστούμε πολύ. Κονίλο, είσαι αντικειμενικός. Σωστός. Εντάξει, αντίκησες λίγο παραπάνω κάποιος, δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να πάρει καλό το μάθημα την υπόλοιπη ημέρα. Τα λέμε, παιδιά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Κονίλο! Γεια. Τώρα, ποιος είναι ή ποια είναι ο Νερζούλ? Η Gingerbread και ο Θέμικορν. Gingerbread, bye και Θέμικορν. Γεια, special guest, ποιος είναι, ξέρεις? Special guest ποιος θα είναι? Και ένας special guest. Special guest δεν ξέρω ποιος είναι. Αν το έχει κανονίσει ο Hipster θα είναι... Αυτός το έχει κανονίσει. Θα είναι κάτι πολύ απογοητευτικό.